Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στις 3 του Μάρτη φέτος συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Θεσσαλία, που είχαν ως αποτέλεσμα ειδικά στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, Ελασσόνας, αλλά και από τη μεριά του ανατολικού κομματιού του νομού Τρικάλων, να δημιουργήσουν τεράστιες ζημιές, μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σχολεία, σε υποδομές. Όμως, τι διαπιστώνουν όλος αυτός ο κόσμος που έχει πληγεί, με τραγικό τρόπο βέβαια, ότι οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για άμεση επισκευή και κατασκευή καινούριων σπιτιών για πλήρη αποκατάσταση των πληγέντων ήταν λόγια του αέρα. Έγιναν καπνός στην ουσία. Τώρα, η κυβέρνηση τι είχε ανακοινώσει, πως τα σπίτια που θα χτίζονταν θα καλύπτονταν κατά 80% του κόστους από το κράτος και το υπόλοιπο από άτοκο δάνειο. Ταυτόχρονα ορίζονταν και η αποζημίωση, ορίστηκε και η αποζημίωση 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όμως μετά από 1-2 χρόνια και βέβαια μέσα στην περίοδο του 2021 με την άνοδο των τιμών όλων των απαραίτητων υλικών και πάει λέγοντας για την κατασκευή των σπιτιών, το κόστος εκτοξεύτηκε και μάλιστα με υπολογισμούς ειδικών, όχι των ίδιων ή άλλων, έχει φτάσει περίπου τα 1.600 ευρώ το τετραγωνικό. Εδώ να πούμε ότι μετά από μήνες δόθηκε μια, από το 21 δηλαδή από το σεισμό, μετά από αρκετούς μήνες δόθηκε μια προκαταβολή 14.000 ευρώ για τα κόκκινα σπίτια και 8.000 για τα κίτρινα. Όμως οι ανατιμήσεις που έχουν σημειωθεί στα οικοδομικά υλικά δεν επαρκούν. Ένα. Και δεύτερον, σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες στις οποίες απευθύνθηκαν ένα μέρος των πληγέντων για να λάβουν δάνειο δεν αναγνωρίζουν τα άτοκα δάνεια που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις θέτουν και αυστηρά κριτήρια. Οι ίδιοι το λένε, το καταγγέλουν. Ηλικιακά δηλαδή κριτήρια, εισοδηματικά, αποκλείοντας φυσικά πολλούς από αυτούς. Και σε αυτό το κερασάκι στην τούρτα είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην έκδοση των αδειών και προφανώς και στην οικοδόμηση των νέων σπιτιών, αφού η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών δεν θέτει ελάχιστο προσωπικό, το οποίο ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, 7-8 πλέον, ασχολείται και με τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Σεπτέμβρη στην Θεσσαλία. Η ίδια είναι η κατάσταση όχι μόνο στο Τύρναβο, στο Δαμάσι κυρίως, όπου εκεί είναι 100 και πλέον κατοικίες που είναι ακατάλληλες και θα πρέπει να φτιαχτούν καινούργια σπίτια, αλλά και στα άλλα χωριά, το Μεσοχώρι, το Αμούρι, το Βλαχογιάννη, όπου δεν έχουν μαζευτεί ούτε τα μπάζα εκεί. Φαντάζεστε, 3 χρόνια μετά, που είναι και εστία μόλυνσης. Δηλαδή, υγειονομικός να πάει εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να έχει πολλές γνώσεις. Τι ζητούνε? Και μάλιστα σε μαζικό συλλαλητήριο πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο διάστημα, στον Τύρναβο, διεκδικούνε μια σειρά από μέτρα, αυτά που είχε πει η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Γιατί σας άκουσα προηγουμένως ότι λέτε ισχύει στο ακέραιο ότι είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός στον Τύρναβο, στο Δαμάσι. Και οι υπόλοιποι κουστοδία, μην το παρεξηγείτε ως λέξη, λοιπόν, υπουργοί, διάφοροι και ο Περιφερειάρχης, ο τότε Περιφερειάρχης, σε ένα χρόνο θα είστε στα σπίτια σας. 3 χρόνια. Λιθαράκι δεν έχει μπει. Άρα λοιπόν, τι διεκδικούν, εμείς αυτό μεταφέρουμε. Να επιδοτηθεί κατά 100% με κρατική αρρωγή η επισκευή και ανακατασκευή των σεισμόπληκτων σπιτιών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, αυτό που είπα προηγουμένως, 1.600 ευρώ. Να αποζημιωθούν όσοι αποκλείστηκαν και λόγω γραφειοκρατικών και νομικών ερμηνεών, να παραταθούν προφανώς τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, απαλλαγή έμφυα, απαγόρευση πληστηριασμών και πάει λέγοντας, να προσληφθεί φυσικά όλο το απαραίτητο, το αναγκαίο προσωπικό στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και βέβαια να εξασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσουν οι αντισεισμικοί έλεγχοι. Ολοκληρώστηκε, συνάδελφε. Κλείνω. Ο αντισεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, Λασσόνας και πάει λέγοντας, και ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύγχρονο σχέδιο αντισεισμικής θωράκισης. Αυτά είναι που ζητάει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και κύριε Πρόεδρε για την ερώτηση, κύριε συνάδελφε.
Από την πρώτη στιγμή, όπως σωστά είπατε, και με παρουσία στο πεδίο, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Δήμο Τυρνάβου, στο Δαμάσιο προκειμένου και στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως στόχο η στήριξή μας να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους την έχουν ανάγκη. Συνεργαστήκαμε και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στις υποδομές, τα κτίρια, τις επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία και οικονομία γενικότερα, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Και εμπλουτίσαμε το σχέδιο με κάθε νέο εργαλείο, ακόμα και όταν διαμορφώθηκε μετά το σεισμό, όπως η κρατική αρρωγή, η πρώτη αρρωγή, συγγνώμη, που αναφέρατε κι εσείς. Ήταν κάτι που διαμορφώθηκε η πλατφόρμα της αρρωγής, αρρωγή.gov.gr, μετέπειτα του σεισμού. Ήταν όταν είχαμε τις περιπτώσεις των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021 και εκεί εντάξαμε και τον σεισμό. Έτσι ξεκινήσαμε τη χορήγηση της πρώτης αρρωγής μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr και ειδικά της πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Πρέπει να σημειώσουμε πως η πρώτη αρρωγή ουσιαστικά έναντι της στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες της Θεσσαλίας έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των δικαιούχων σχεδόν τους 900. Δόθηκε λοιπόν έτσι μία πρώτη στήριξη στους πληγέντες της περιοχής έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Και το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής υλοποιείται. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τα επισκευάσιμα κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό, έχουν υποβληθεί 261 αιτήσεις για έκδοση άδειας, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί 38 άδειες. 21 αιτήσεις τέθηκαν στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας για μια σειρά από λόγους, ενώ οι υπόλοιποι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις και λάθη ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία οι αρμόδιοι μηχανικοί όλοι τους έχουν ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εγγράφως. Σχετικά με τα κατεδαφιστέα κτίρια, στα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει τον Δήμο για να τα κατεδαφίσει και να μαζέψει τα υπολείμματα αυτών, ενώ κανονικά θα ήταν αρμοδιότητα άλλων και όχι του κράτους, έχει υπομισεί και το κράτος αυτό τον φόρτο και αυτό την αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν, σχετικά με τα κατεδαφιστέα κτίρια, έχουν υποβληθεί 152 αιτήσεις για ανακατασκευή και έχουν προχωρήσει οι 97. Και σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιπες αιτήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι αιτούντες. Παρατηρείται λοιπόν πως υπάρχει ακόμη ως ένα βαθμό ζήτημα όσον αφορά τις ελλείψεις και τα λάθη στους φακέλους. Επομένως, το σημαντικότερο τη δεδομένη στιγμή είναι να προχωρήσουν οι δικαιούχοι άμεσα στην υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν από τους φακέλους τους. Όταν οι φάκελοι είναι πλήρεις και είναι ορθοί, εκδίδονται οι σχετικές άδειες από την αρμόδια υπηρεσία, όπως είπατε, τη ΔΑΕΦΚ. Τώρα, σχετικά με τα οριζόμενα ποσοστά της δωρεάν κρατικής αρρωγής και του άτοκου δανείου που συνιστούν τη στεγαστική συνδρομή, είναι αυτά που ισχύουν γενικά σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Γνωρίζουμε όμως, και εδώ θα συγκλίνω στην παρατήρησή σας, τα ζητήματα που έχουν ανακύψει όσον αφορά τη χορήγηση του άτοκου δανείου. Παρόλο που το κράτος επιχορηγεί το επιτόκιο, παρόλο που παρέχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν προχωράει η στήριξη από τις τράπεζες. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Δαμάσι, αφορά και τις άλλες περιοχές. Όλες τις περιοχές και όλο το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής. Ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο πριν από λίγους μήνες και εντόπισα ότι οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο που έχουμε και προβλέπει το σχήμα, όπως αναφέρατε κι εσείς. Και επεξεργαζόμαστε λύσεις και σχετικές κινήσεις. Παράλληλα, βέβαια, με την στεγαστική συνδρομή, ενεργοποιήθηκε και η κρατική αρρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εκδόθηκε απόφαση έγκριση χρηματοδότηση και καταβλήθηκε η προκαταβολή κρατική αρρωγή ύψου 318.000 ευρώ σε 177 δικαιούχου του νομού Λάρισα για το σεισμό. Εκδόθηκε και η απόφαση για την επιχορήγηση ύψου 800.000 ευρώ σε επιχειρήσει και αγροτικέ εκμεταλλεύσει επιπλέον. Και έχουν χορηγηθεί από αυτά οι 570.000 ευρώ προ περίπου 100 δικαιούχου. Η αρμόδια υπηρεσία αναμένει στοιχεία από την περιφέρεια Θεσσαλίας για να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Επίσης, το Δαμάσι το εντάξαμε εκ των υστέρων και στο ειδικό σχήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη των απολειών που είχαν στο εισόδημά τους επιχειρήσεις, όπου 33 επιχειρήσεις έλαβαν 184.000 ευρώ. Όχι μόνο το Δαμάσι, η περιοχή εκεί, η ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, το μεγάλο ζητούμενο, όπως σωστά λέτε, είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής, που θίγεται και εσείς με την ερώτησή σας, ώστε να καταφέρουν οι πολίτες να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε όλοι να εργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Τρία ζητήματα βάζει η ερώτηση κομβικά, από εκεί και πέρα φυσικά και τα αιτήματα των
κατοίκων της περιοχής του Δήμου Τυρνάβου και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής των άλλων χωριών στην Ελασσόνα που υπέστη στις μιας. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, 3 χρόνια ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να ζήσουμε σε κοντέινερ. Ελάτε να τα δείτε, δεν ξέρω, τα είδατε προφανώς. Στο Δαμάσι για παράδειγμα, που είναι και πιο καλύτερο. Για να πάτε στη μεταμόρφωση ή να πάτε στα άλλα χωριά. Δεν είναι ζωή στο κοντέινερ. Δεν ζεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Και δείτε τώρα, ενώ οι δυνατότητες της εποχής μας πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τεχνολογικά, επιστημονικά, υπάρχει το αντίστοιχο εργατικό δυναμικό, που θα μπορούσαν όντως ένα χρόνο να γίνουν τα 96 σπίτια, γιατί από τα 100, 100 και κάτι τα 4 ξεκίνησαν γίνονται, τώρα είναι. Τώρα άμα διαφωνούμε σε 1-2 διαφορά, λοιπόν, 96. Αυτά πρέπει να γκρεμιστούν, άλλα γκρεμίστηκαν, άλλα πρέπει να γκρεμιστούν και να γίνουν καινούργια σπίτια. Σε ένα χρόνο μπορούσαν άνετα να γίνουν, όπως έγινε το γυμνάσιο. Να αναλάβει λοιπόν το κράτος και να φτιάξει αυτά τα σπίτια. Έτσι είναι. Και όχι να τρέχει τώρα κάθε ηλικιωμένος από το Δαμάσι, να τρέχει να βρίσκει στον Τύρναβο και από τον Τύρναβο να τον τρέχουν στη Λάρισα, να φτιάξει το φάκελο, να βρει μηχανικό. Πού είναι το κράτος? Το κράτος τότε το θες. Σε μια τέτοια περίπτωση. Στην πλημμύρα. Στην πυρκαγιά. Δεν λέω για τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρθουν ούτως ώστε η αντισεισμική θωράκιση προκειμένου και πάει λέγοντας. Αλλά έγινε το κακό. Πού είναι το κράτος? Αυτή είναι η φωνή, η αγανάκτηση, η οργή που εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής. 3 χρόνια μετά, 3 χρόνια. Παιδιά μικρά, ζευγάρια, δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, τα ζητήματα που βάλαμε στην επίκαιρη ερώτηση είναι συγκεκριμένα. Θα παρέμβει κεντρικά, ναι, το κράτος, το Υπουργείο, θα παρέμβει ούτως ώστε να διεκπεραιώνονται και ενδεχομένως όποιες ελλείψεις υπάρχουν να παρακαμφθούν, εντός εκτός εισαγωγικών η λέξη, προκειμένου οι φάκελοι να προχωρήσουν και ο κόσμος να ξεκινήσει να φτιάχνει τα σπίτια του, ναι ή όχι? Γιατί δεν κατάλαβα, δεν χρειάζονται υπηρεσίες, οι Δήμοι είναι διαλυμένοι, δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει προσωπικό για να βοηθήσει. Να μην πούμε για την περιφέρεια, τα ίδια χάλια είναι και εκεί. Πάμε στην τιμή των οικοδομικών υλικών που σας λέω. Θα γίνει αναπροσαρμογή αυτών των 1.000 ευρώ, στα 1.600. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε οι κάτοικοι, το λένε οι μηχανικοί, αυτοί που ασχολούν τέλος πάντων με την οικοδομή. Τι θα γίνει για αυτά? Τι θα γίνει για όλα αυτά που σας είπα, που μπαίνουν και στην ερώτηση? Τίποτα δεν έγινε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ατομική ευθύνη, σου έδωσα εγώ 14.000, σου έδωσα και τις 8.000 αυτά που αναφερθήκαν προηγουμένως και για περιμειχθεί το. Βρες τον τρόπο μόνος σου να τα λύσεις τα ζητήματα. Αυτό είναι η ατομική ευθύνη. Όπως γίνεται με τις πλημμύρες, όπως γίνεται με τις πυρκαγιές, όπως γίνεται με τους σεισμούς. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, το καταλαβαίνετε. Είναι κόσμος, μιλάμε για ζωές, δεν μιλάμε για, να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Και συγγνώμη για το ύφος κύριε Πρόεδρε, αλλά ελάτε σας λέω μια βόλτα. Να πάμε και στους σεισμόπλους εκεί που μένουν στα κοντέινερ, να δείτε σε τι συνθήκες μένουνε. Όσες προσπάθειες και να γίνονται, όσο ο λαός ο ίδιος από το πενιχρό του εισόδημα να συνεισφέρει, να βοηθάει στην βελτίωση, να το πω έτσι, των συνθήκων των σεισμόπληκτων, δεν φτάνει αυτό. Πώς να το κάνουμε? Και δεν περιποιεί τιμή εν έτη 21ος αιώνας 2024 τεχνητή νοημοσύνη και να έχεις τρία χρόνια μερικές εκατοντάδες κόσμου στα κοντέινερ.